και μάλιστα στην ελληνιστική περίοδο έφτανε στις πλαγιές του όρους Πάγου, όπως και σήμερα. Η παλιά Σμύρνη, όπως ονομάζονταν η πόλη και ονομάζεται στην επίσημη βιβλιογραφία, λοιπόν, ιδρύθηκε περίπου την εποχή που αναπτύχθηκε και η Τρία. Όταν όμως αυτή καταστράφηκε, έχασε και η Σμύρνη την εμβελιά της. Η πόλη ήταν από τις πιο σημαντικές της Μικράς Ασίας, εξαιτίας του εμπορικού της λιμανιού, αφού εκεί κατέληγαν σημαντικοί δρόμοι εμπορίου, αλλά και η ίδια αποτελούσε κέντρο παραγωγής. Στην αρχαϊκή περίοδο, επανέρχεται στο προσκήνιο ξανά δυναμικά, όντας πια πόλη κράτος ως μέλος του Ιωνικού κοινού, όπως και η Μίλητος, η Έφεσος και άλλες διοικούμενες από βασιλιά πόλεις. Η εποχή της ακμής της έληξε όταν η δυναστεία των Μερνάδων από τη Λυδία στράφηκε ενάντια στη Σμύρνη και τελικά ο βασιλιάς Αλιάρτης Γάμα κατέκτησε και κατέστρεψε τη πόλη, η οποία έχασε την έγκλη της και μετατράπηκε σε έναν μικρό οικισμό. Τότε ήταν που τερμάτισε τον ιστορικό της κύκλο «Η Παλιά Πόλη». Η πόλη επανακάμπτει επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος θεωρείται ο επανιδρυτής της το 334 π.Χ., αλλά αυτοί που ολοκλήρωσαν αυτό το έργο είναι ο Αντίγονος, ο πρώτος ομανόφθαλμος και ο Λυσίμαχος, οι οποίοι έδωσαν πνοή στη νέα πόλη πλέον της Σμύρνης. Η συνεχής επέκταση του αστικού ιστού σε συνδυασμό με την άναρχη δόμηση του τελευταίου κυρίως αιώνα είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια των περισσότερων από τα σοβαρά αρχαιολογικά χαρακτηριστικά της πόλης. Από τον 19ο όμως αιώνα και κυρίως τον 20ο, όταν η αρχαιολογική σκαπάνη παγκοσμίως άρχισε να συστηματοποιείται, ξεκίνησαν στην ευρύτερη περιοχή οι έρευνες κυρίως από ξένες αρχαιολογικές σχολές, όπως ακριβώς και στη χώρα μας. Γερμανοί, Βρετανοί, Αυστριακοί και άλλοι αρχαιολόγοι πρωτοστάτησαν στις ανασκαφές, οι οποίες κορυφώθηκαν την περίοδο μεταξύ 1932 και 1941, όταν σε αυτές συμμετείχε και ο Τούρκος αρχαιολόγος Καντάρ, ο οποίος ήταν διευθυντής των μουσείων της Σμύρνης και της Εφέσου. Και κάλυψαν μια τεράστια έκταση ανασκαφές μεταξύ των δύο κορυφαίων πόλεων της Μικράς Ασίας. Στη διάρκεια αυτών των οργανωμένων ανασκαφών, αφού πλέον συμμετείχε και η τουρκική κυβέρνηση, ανακαλύφθηκε στο χώρο της αγοράς ορθογώνιο τριώροφο κτίριο με σκάλες στην πρόσωψη, χτισμένο πάνω σε κίονες και τόξα, που περιέβαλαν μεγάλη αυλή στο κέντρο. Από το 2007 και υπό την αυστηρή καθοδήγηση και την επιστημονική προσέγγιση του αρχαιολόγου Ακίν Ερσόη και της ομάδας του, με τους οποίους έχω την τιμή να συνεργάζομαι επιστημονικά, οι έρευνες εστιάστηκαν στη ρωμαϊκή αγορά και στο λόφο της Ακρόπολης, Καντιφέκαλεφ, και έφεραν στο φως σπουδαία ευρήματα και κτίρια, όπως το δωμάτιο με τα μοσαϊκά, τα ρωμαϊκά λουτρά, ενώ ταυτόχρονα η ανάδειξη των αρχαίων δρόμων που εντοπίστηκαν αποδεικνύουν από την ελληνιστική περίοδο ήδη υπήρχε ένα σοβαρό οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, με κύριο οδικό άξονα την οδό Φαουστίνα που οδηγούσε στο πολύβολο λιμάνι της πόλης. Τα εμπορεύματα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κατέληγαν στην αγορά, οπότε ο δρόμος που θα συνέδεε τους δύο χώρους, το λιμάνι και την αγορά, θα πρέπει να ήταν μεγάλος και κυρίως μεγαλοπρεπής. Και παρά τις δυσκολίες, αφού πάνω του πάτησε νέος δρόμος, εμείς το ζούμε στο Δήμο μας με την Ιερά Οδό έτσι κι αλλιώς, οι ανασκαφές θα φέρουν στο φως σπουδαία πράγματα όταν ολοκληρωθούν. Επειδή ο βασικός στόχος της σημερινής ημερίδας είναι η ανάδειξη και η προβολή σύγχρονων τυχών της Σμύρνης, θα συγκεντρωθώ και εγώ μετά τη σύντομη αυτή περιγραφή της πόλης στις τρέχουσες έρευνες των εξαιρετικών αρχαιολόγων της αγοράς, τους οποίους ευχαριστώ για το επιστημονικό υλικό που με ευχαρίστηση μου απέστειλαν και εύχομαι την επόμενη φορά να είναι παρόντες σε μια αντίστοιχη ημερίδα. Έχουμε σκοπό να τους καλέσουμε και εκείνους, ή θα είναι τιμή μας και για το μουσείο εδώ να ξαναγίνει και για το σύλλογο προσωπικά. Η αγορά λοιπόν, στην οποία έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού, αποτελούσε στην αρχαιότητα το διοικητικό, νομικό, αλλά κυρίως το εμπορικό κέντρο της πόλης, μιας ακμάζουσας πόλης. Στις ημέρες μας, ο χώρος αυτός αποτελεί το υπαίθριο μουσείο της αγοράς της Σμύρνης. Διάφορα ευρήματα της αγοράς χρονολογούν την πρώτη φάση δημιουργίας των κτηρίων στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., συνδέοντας κατά αυτόν τον τρόπο το μύθο δημιουργίας της νέας πόλης από το Μέγα Αλέξανδρο με την πραγματικότητα και τα αρχαιολογικά δεδομένα. Ξέρετε, εδώ κάνω μια μικρή παύση. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα για εμάς τους αρχαιολόγους να προσπαθούμε να συντονίσουμε την μυθολογία και να την ταυτίσουμε με την ιστορία. Δεν κουμπώνουν πάντα και είναι το μεγαλύτερο μας άγχος. Σύμφωνα με τα ευρήματα, λοιπόν, η αγορά πήρε την τελική της μορφή στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ., τα περισσότερα χαρακτηριστικά της οποίας διατηρήθηκαν ως τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν,
Οπότε και εγκαταλείφθηκε, αλλά προστατεύτηκε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ευτυχώς πάνω στα αρχαία ερείπια δημιουργήθηκε αρχικά Βυζαντινό και στη συνέχεια Οθωμανικό νεκροταφείο, αφήνοντάς την έτσι απροσπέλαστη από διάφορους κινδύνους, κυρίως όμως από βανδαλισμούς. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι επειδή η αγορά κατασκευάστηκε σε επικλινές εδαφός, εκτείνεται σε τρεις επάλληλους ορόφους και βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, ενώ είναι περιστοιχισμένη από όλες τις πλευρές με στοές. Ήδη έχουν ανασκαφεί σε απόλυτο βαθμό η βόρεια και η δυτική της πλευρά και ένα μικρό μέρος της ανατολικής στοάς, ενώ αυτή της νότιας, που θα καταλάβετε σε λίγο, που βλέπει προς την πόλη, είναι πολύ δύσκολο να ανασκαφεί προς το παρόν λόγω των μοντέρνων κτηρίων που βρίσκονται γύρω της, δημιουργώντας πια τη σύγχρονη πόλη. Συνήθως, οι στοές στην πόλη εκτείνονταν σε δύο ρόφους και ήταν χωρισμένες στη μέση, κατά μήκος, σε δύο σειρές πυώνων για προστασία από σεισμούς που ήταν πολύ συχνοί στην περιοχή, κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα. Η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης ήταν υπό την επιρροή της Περγάμου ως τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. και φαίνεται ότι το γενικότερο ειρηνικό κλίμα βοήθησε στη δημιουργία σπουδαίων οικοδομημάτων όπως αυτών της αγοράς. Πολλά ίχνη αυτής της περίοδου, όπως μέρος του τείχους της Ανατολικής Στοάς και της Βασιλικής, αποδεικνύουν την ακμή. Η Βασιλική, να ξέρετε, είναι ο κύριος χώρος αγοράς, το δούμε και λίγο σε φωτογραφία, είναι ο κύριος χώρος αγοράς. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι αποτελούσε σκεπαστή αγορά με πλήθος καταστημάτων, τα οποία μάλιστα κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο ανοίχτηκαν προς τους δρόμους και έγιναν και υπαίθρια, διωγγώνοντας την ήδη υπάρχουσα αγορά και κάνοντας ένα πολύβοο χώρο εμπορίου. Καινούριο σοβαρό έβριμα είναι και το Ελληνιστικό Βουλευτήριο. Αυτό είναι από τα τελευταία που μας έστειλαν οι άνθρωποι από την Τουρκία, που ανακαλύφθηκε στη δεξιά πλευρά της. Δείτε πώς οι αρχαιολόγοι που ανασκάπτουν μας προσφέρουν το μοντέλο της αγοράς στην ελληνιστική εποχή. Κάπως έτσι θεωρούν, να ξέρετε επίσης, μια πολύ δύσκολη διαδικασία να κάνεις τα μοντέλα. Έτσι, βλέπετε δηλαδή τον χώρο, το έθριο και φανταστείτε ότι αυτό επειδή είναι επικλινές στο έδαφος, όπως ακριβώς και εδώ στην Ακρόπολη, δημιουργήθηκαν οι τρεις επάλληλοι όροφοι. Εξαιτίας του επικλινούς λοιπόν εδάφους μεταξύ των στοών δημιουργήθηκε το έθριο. Όλα τα παράθυρα στα τείχη που περιέτρεχαν τις στοές κοίταζαν προς το έθριο και προσέφεραν έτσι φως και φυσικό εξαερισμό, ενώ το άνοιγμα των καταστημάτων προς τους δρόμους και το έθριο έκαναν τη μεταφορά των προϊόντων σαφώς ευκολότερη υπόθεση. Στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ., ίσως λόγω ρωμαϊκών επιδράσεων, οι στοές επανασχεδιάστηκαν, με το έθριο να παραμένει το ίδιο, αλλά με τους ορόφους να αναπτύσσονται στη βόρεια πλευρά σε ένα μνημειώδες τριόροφο κτίριο, την περίφημη Βασιλική. Έτσι κάπως, όταν τα πάτε, θα δείτε ότι είναι η Βασιλική της Σμύρνης, με είσοδο από δύο πύλες που αποδεικνύουν ότι αποτελούσε το σπουδαιότερο σημείο της αγοράς. Ενώ στο υπόγειο της Βασιλικής, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον για μας, ανακαλύφθηκε ένα σύνολο, λέω εμάς ο αρχαιολόγος, έτσι, ανακαλύφθηκε ένα σύνολο από 63 μικρά διαμερίσματα με διαστάσεις 2,5 μόλις επί 1,5 μέτρα, που ενδέχεται να ήταν καταστήματα ή απλώς εργαστήρια. Δηλαδή, αυτό είναι ο άμεσος στόχος τώρα, να δούμε αν ήταν τα μικρά καταστήματα ή αν ήταν τα εργαστήρια. Το σπουδαιότερο έβριμα στη Βασιλική, και εδώ χαμογελώ γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν πήγα στη Σμύρνη, θεωρείται ο τεράστιος αριθμός των γκράφιτις. Νομίζω ότι όσοι έχετε πάει στη Σμύρνη, είναι αυτό που λέμε ότι εντυπωσιάζεσαι, το λέμε λίγο γενικά, παθαίνεις εγκεφαλικό. Που βρέθηκαν λοιπόν στο υπόγειο μέρος της πάνω, στις στοές πάνω στους τοίχους, με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από καλλιτέχνες ή απλούς πολίτες της περιοχής. Απεικονίζονται από πολιτικά συνθήματα μέχρι σχέδια πλοίων, μονομάχη και άλλα, προφανώς εμπνεύσεις της στιγμής και υπολογίζονται πάνω από 1,000 σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός σχεδίων γκράφιτι, βλέπετε κάποια πίσω, μέχρι και σταυρόλεξα έχουν βρεθεί, για να καταλάβετε, θα το πω και σε λίγο. Αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός σχεδίων γκράφιτι με τις αυθόρμητες δημιουργίες βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, αφού αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει ανακαλυφθεί παγκοσμίως ως τώρα και κάνει τον αρχαιολογικό αυτό χώρο μοναδικό. Φαίνεται πως ήταν μάλλον του σειρμού η δημιουργία γκράφιτι σε εκείνη την περίοδο. Από την άλλη, το πλήθος τους, πάλι σε εμάς, αρχαιολογικά αποδεικνύει τόσο το πόσο δημοφιλής ήταν η αγορά, όσο και την ελληματική της φύλαξη, αφού στους περισσότερους τοίχους των στοών μπορεί να δει κάποιος μια εύσκημη λαϊκή δημιουργία. Έχουν βρεθεί και ερωτικά μηνύματα, αλλά και σταυρόλεξα. Είναι εντυπωσιακό ότι τέτοιου είδους δημιουργίες μπορεί να δει και σήμερα κανείς γύρω του σε πάρα πολλά κτίρια και μάλιστα πολλές φορές συζητιούνται θετικά και αρνητικά.
Στη Ρωμαϊκή επίσης περίοδο έγινε μεγάλη επέκταση της ΤΟΑΣ προς τα δυτικά, δημιουργώντας ένα δίχωρο κτίριο με πρόσβαση στο υπόγειο, διωγγώνοντας περαιτέρω την αγορά. Εκτεταμένες ανασκαφές γίνονται και στα κτίρια γύρω από αυτήν, δηλαδή στην αίθουσα των Μοσαϊκών, το Βουλευτήριο και τα Ρωμαϊκά Λουτρά. Η αίθουσα των Μοσαϊκών, προσέξτε, μεγέθους 61 επί 35 μέτρων, διατρεπόταν στο πάτωμά της ολόκληρο από μοσαϊκό, το οποίο έχει μερικώς συντηρηθεί. Το συγκεκριμένο ευρύ χωρό κτίριο θεωρείται από τους αρχαιολόγους ότι είχε πολλαπλές χρήσεις, όπου λάμβαναν χώρα κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και πολιτικές, αφού βρίσκεται δίπλα στο Βουλευτήριο. Η περιοχή υπέστη μεγάλες καταστροφές κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο, οπότε και χάθηκε μεγάλο μέρος των υπέροχων μοσαϊκών. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αίθουσα αυτή συνδεόταν με την οδό Φαουστίνα, που σας είπα πριν, που κατέληγε στο λιμάνι, και με το Βουλευτήριο, με σκάλες και μεγάλες πύλες, κάνοντάς την πάρα πολύ εντυπωσιακή. Η τελευταία φάση δημιουργίας των μοσαϊκών πρέπει να έγινε σε προηγούμενο στρώμα εξαιτίας κάποιας καταστροφής από πυρκαγιά ή σεισμό. Οι τρέχουσες ανασκαφές στην πόλη όμως δεν περιορίζονται μόνο στην αγορά, αλλά και στους δρόμους που την περιτρέχουν και αποδεικνύουν, όπως είπαμε, ένα άρτια οργανωμένο πολυδομικό σχέδιο. Ταυτόχρονα, οι ανασκαφές στην Ακρόπολη της πόλης έφεραν στο φως ίχνης των τυχών της ελληνιστικής περιόδου, προσθέτοντας τεκμήρια παραπάνω για τον σχεδιασμό της νέας πόλης από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με την επιστημονική προσέγγιση που απαιτείται και με όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν, πολιτικές, κοινωνικές και άλλες, γίνεται τα τελευταία χρόνια λοιπόν μια συνειδητή προσπάθεια ανάδειξης του αρχαιοελληνικού πλούτου της περιοχής. Κάτι που πριν από κάποια χρόνια, λίγα, θα ήταν απορριπταίο και μάλλον απαγορευτικό. Στόχος μάλιστα των τοπικών αρχών είναι να γίνει, υπόθηκε σε ένα μικρό βαθμό από την Πρότσενο, επειδή μιλάω αρχαιολογικά όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί υπάρχει η διάθεση και η πρόθεση να γίνει ένας περίπατος που να συνδέει όλες τις εποχές με έμφαση πάντα στα ευρήματα. Η αγορά, η Ακρόπολη, το Βυζαντινό και το Οθωμανικό στοιχείο θα εμπλέκονται σε μια αρχαιολογική διαδρομή που θα αποτελεί μια χρονική και ανθρώπινη ανασκόπηση. Μάλιστα, κλείνοντας εδώ την εισήγησή μου, θα ήθελα να σε εκμυστηρευτώ πως ιδιαίτερη εντύπωση μου προκάλεσε το γεγονός ότι έχει διασωθεί και γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης σε αυτό το περίπατο ενός αγιάσματος της Παναγίας. Μάλιστα, ο Παναγιώτης ο Δούρος το είπε πριν. Να πω λίγο εδώ, επειδή μερικές φορές και τα προσωπικά έτσι, στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Με τον Παναγιώτη μου έκανε εντύπωση συμπέσαμε. Ο Παναγιώτης, να ξέρετε, ήταν μαθητής μου πριν από πολλά χρόνια. Έτσι και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι βλέπω. Το λέω συνέχεια σε μια συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο που πάλι ο δημοσιογράφος ήταν μαθητής μου και το είπα και εκεί δημόσια ότι χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω δικά μου παιδιά. Παρότι δεν έχω δικά μου παιδιά, είναι δικά μου παιδιά όλα αυτά οι μαθητές μου, να μεσουρανούν και να αποκτούν όχι απλά γνώσεις και θέσεις κοινωνικές και άλλες, αλλά πάνω απ' όλα να γίνονται αξιόλογοι άνθρωποι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, το αγίασμα της Παναγίας, μόνο για να ξαναγυρίσουμε στα αρχαιολογικά, που πλέον είναι επισκέψιμος χώρος. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ για το νέο προφίλ της Τουρκίας, παρά τις όποιες ενστάσεις, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να έχει κάποιος, το γεγονός ότι δεν κρύβουμε κάτι από το παρελθόν μιας ακμάζουσας πόλης από την αρχαιότητα μέχρι και το Βυζάντιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί το λέω αυτό? Εκεί λοιπόν που ήταν το αγίασμα της Παναγίας, την πηγή τη βρήκαν Τούρκοι αρχαιολόγοι σε κάποιο υπόγειο τούνελ της παλιάς πόλης της Σμύρνης, κάτω από ένα παλιό σπίτι, προσέξτε τώρα, το οποίο ανακαινίστηκε και στεγάζει πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Κόνακ. Και μάλιστα έχουμε τη χαρά και μία Ρωμιά, ένα εξέχον πρόσωπο της κοινότητας της Σμύρνης, η Θεοδόρα Χατσούδη, κάπου εκεί εργάζεται και όλας είναι το γραφείο της. Από την πηγή, σύμφωνα με την παλιά παράδοση λοιπόν, ανέβλησε το γάλα της Παναγίας και στα μετέπειτα χρόνια δεν δίψασαν κάτι, και αυτό λέει η παράδοση. Κλείνοντας λοιπόν, μια πόλη η οποία καλύπτει χρονολογικά και αρχαιολογικά μία περίοδο χιλιάδων ετών, ανοιχτή στην έρευνα, διότι οι θησαυροί της αποτελούν πρόκληση για τους ερευνητές όλων των εποχών, που αξίζει να την επισκεφτεί οποιοδήποτε, τη Σμύρνη, όλων μας. Και είχα σκοπό να σας δείξω ένα βίντεο, νομίζω ότι πέρασε, θα το βάλουμε να παίζει, τώρα κλείνοντας την εισήγηση, είναι το, μπορούμε να το βάλουμε, είναι το βίντεο που μου έχουν στείλει, είναι σημαντικό απλά, να δείτε, γιατί ωραίες είναι οι φωτογραφίες, αλλά
Η εικόνα νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Μας την έχουν στείλει από την Τουρκία και αξίζει τον κόπο πάλι οι αρχαιολόγοι οι Τούρκοι να δείτε και τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι μικρό, θα το βάλουμε και όλο να παίξει. Αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό.